ağlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ve ziyaretler için çok teşekkür ediyorum. Bu ziyareti dün için planlamıştık. Sizlerin de takip ettiği gibi dün NATO toplantıları gerçekleştirildi. Özellikle Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi vesilesiyle. Dolayısıyla bugün gerçekleştirme konusunda ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ομολογό μου, τον Δένδια, που ήρθε σήμερα, που μας επισκέψε εδώ. Το ξαναζωντανέψουμε το διάλογο μεταξύ των δύο χώρων, το βρίσκουμε πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ξέρετε, οι διερευνητικές συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη μετά από 5 χρόνια και στην Αθήνα τώρα κάνουμε διερευνητικές συνομιλίες και μεταξύ υπουργών. Αυτές οι συνομιλίες πραγματοποιήθηκαν σε μια ατμόσφαιρα με πολύ θετική ατμόσφαιρα και σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τις ομάδες μας. Βέβαια, τα προβλήματα μεταξύ χωρών, μεταξύ συμμαχών πρέπει να λυθούν με έναν ειρηνικό τρόπο, όχι με τρίτες χώρες. Πρέπει να βρούμε λύσεις για τα προβλήματά μας μεταξύ μας, στις διμερείς σχέσεις μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τα προκλητικά της προκλητικής στάθης. Σήμερα στις συνομιλίες μας κοιτάξαμε τις διμερείς σχέσεις μας σε όλα τα πλαίσια, από όλες τις πλευρές. Σήμερα μίλησαμε και για τα προβλήματά μας στο Μεσόγειο, ειλικρινά. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε διαφορετικές προοπτικές στο Αιγαίο. Θα μιλούσαμε για αυτά τα θέματα στις διερευνητικές ομιλίες μας και στο παρελθόν. Στο Ανατολικό Μεσόγειο, εμείς ως Τουρκία πάντα είμαστε για μια δίκαιο μέρημνα, ένα δίκαιο μέρημνα του Μεσόγειου. Και ο πρόεδρος μας, ο Ερντογάν, έκανε μια πρόταση στον Δένδια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε μια διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του Μεσόγειου. Όπως ξέρετε, θα κάνουμε μια συνάντηση για την Κύπρο για να καταλάβουμε αν έχουμε ένα κοινό πλαίσιο για την Κύπρο ως Ελλάδα και η Τουρκία και οι υπόλοιπες χώρες. Θα το κάνουμε. Είχαμε κάνει μια πρόταση για να έχουμε μια συνάντηση μην επίσημη. Όμως τώρα κάνουμε, επιβεβαιώσουμε με τον Νίκο, με τον Δένδια, ότι θα βρεθούμε το τέλος του μήνα με τον ομολογό μου. Σας είπα ήδη ότι μιλήσαμε για όλες τις προοπτικές των σχέσεών μας. Βέβαια, ως δύο γειτονικές χώρες, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και οικονομικές σχέσεις και εμπορικές σχέσεις. Θα συνεργαζόμαστε και μιλήσαμε σήμερα για ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε για την ανάπτυξη των σχέσεών μας. Το βρίσκουμε σημαντικό ότι ξεκίνησαν αεροπυρηνική πορεία μεταξύ των χώρων μας. Το τελευταίο καιρό οδηγές μας για τα φορτηγά έχουν προβλήματα να περάσουν από τα σύνορα. Σήμερα μιλήσαμε και για αυτά τα θέματα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και αυτά με τον Νίκο και με την ομάδα του. Για μας είναι σημαντικό ότι το εμπόριο μας με τις ευρωπαϊκές χώρες και με την Ελλάδα συνεχιστούν με τον κανονικό τρόπο, ενώ έχουμε την πανδημία και ενώ έχουμε τα προβλήματα. Και πρέπει να σας πω ότι ειλικρινά μιλήσαμε σήμερα και με τον πρόεδρο μας και με τον Δένδια, ιδιαίτερα για το θέμα των τρομοκρατικών οργανώσεων, να είναι αυτό το Γκουλενική οργάνωση ή το ΔΕΣΚΑΠΕΤΖΕ.
Ιδιαίτερα για το θέμα το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και την Ελλάδα και την Ευρώπη. Και είναι προφανώς ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει και τα τελευταία χρόνια. Είχαμε ήδη μια συμφωνία με την Ελλάδα, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανανεώσουμε αυτή τη συμφωνία, για να το συνεχίσουμε, για να έχουμε καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα ανθρωπινό θέμα. Και πρέπει να κάνουμε όχι ανταγωνισμό, αλλά καλή συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο. Περαιτέρω, έχουμε και μειονότητες στην Ελλάδα και στη Τουρκία. Στην Ελλάδα έχουμε τους Τούρκους στη Θράκη και μιλήσαμε και για αυτή τη μειονότητα στη συνομιλία μας σήμερα. Εμείς ως Τουρκία, αλήθεια, πράγματι, από την ημέρα που ήρθαμε εμείς στη κυβέρνηση ως το Κόμμα Δικαιοσύνης, εμείς κάναμε πολλά βήματα για τις μειονότητες, για την ρωμαϊκή μειονότητα, ελληνική μειονότητα στη Τουρκία. Κάναμε πολλά θετικά βήματα, πήραμε πολλά θετικά βήματα και θέλουμε, προσδοκούμε. Λοιπόν, να ακούσατε, η συνέντευξη συνεχίζεται. Θα επανέλθουμε και για τις δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού, του κυρίου Δένδια. Ο κύριος Τσαβούσογλου καλωσόρισε το διάλογο, αναφέρθηκε στις διερευνητικές. Αποκάλεσε, όπως ακούσατε πριν από λίγο, για ακόμη μια φορά τουρκική τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.